Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σε αυτή τη σειρά εκπομπών, ο σκοπός μας είναι να μελετήσουμε με τους εκλεκτούς πάντα συνομιλητές μας μεγάλα προβλήματα του ανθρώπου όπως απεικονίζονται στο θέατρο. Ο τίτλος της εκπομπής μας, Μίμησης Πράξεως, είναι αριστοτελικός, αλλά ταυτοχρόνως παραπέμπουμε και σε μια ρίση του Σέξπιρ που μας λέει ότι το θέατρο είναι ο καθρέφτης που η κοινωνία βλέπει τον εαυτό της. Σκοπός λοιπόν αυτών των εκπομπών δεν είναι δραματουργικός, δεν είναι θεατρολογικός, είναι επευκαιρία των μεγάλων κειμένων του θεάτρου και επευκαιρία τη δυνατότητα που έχουμε να έχουμε αποσπάσματα από παραστάσεις, να μπορούμε να συζητάμε για τα μεγάλα προβλήματα που απασχόλησαν τον άνθρωπο και πέρασαν μέσα στη θεατρική πράξη. Υπαρξιακά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, προβλήματα σχέσεων ανθρωπίνων, ο άνθρωπος με τον εαυτό του, με τους διπλανούς του ή με το Θεό. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε ένα πάρα πολύ, νομίζω, ενδιαφέρον και λεπτό θέμα. Την έννοια της κακίας, όπως απεικονίζεται στους κακούς χαρακτήρες του θεάτρου. Οι άνθρωποι που μεταφέρουν μέσα στο θέατρο το κακό. Και έχω τη μεγάλη χαρά να συνομιλήσω σήμερα με τον κύριο Χριστόφορο Αργυρόπουλο, γνωστότατο και μη εξαιρεταίο νομικό και ταυτοχρόνως πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Ποινικολόγων και τον πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον Θανάση Παπαγεωργίου. Επίσης έχουμε την χαρά πάντα σε αυτήν την εκπομπή να έχουμε νέους ανθρώπους, επίδοξους ηθοποιούς, ανθρώπους του θεάτρου και έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Κέλλη Αλεξοπούλου και τον κύριο Λευτέρη Σκανδάλη, επίδοξους φερέλπιδες ηθοποιούς οι οποίοι θα παρέμβουν αν χρειαστεί στην συζήτησή μας, ερεθισμένοι από τη συζήτηση, εάν το θέλουν και εφόσον το επιθυμούν βεβαίως. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Αργυρόπουλε, για να τοποθετήσουμε το θέμα στην, ας το πούμε έτσι, τη φιλοσοφία του δικαίου περισσότερο. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν ακόμα και θεωρίες για την, ότι το κακό είναι φύση στον άνθρωπο, η λομπροζιανή θεωρία, ας πούμε, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Και υπάρχουν και θεατρικά κείμενα που δεν έχουμε σήμερα την τύχη να τα έχουμε μαζί μας πάντα, δεν έχουμε πάντα την ευχαίρεια αυτή. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Ριχάρδος ο Τρίτος δηλώνει ότι είναι από τη φύση του κακός. Δεν έχει γίνει από τις συνθήκες, είναι από τη φύση του κακός. Βεβαίως είναι μια θέση αυτή. Δεν σημαίνει ότι είναι και μια θέση που επιστημονικά στηρίζεται, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζει, το δίκαιο το θέμα του κακού, με την έννοια πώς τοποθετείται στο πλαίσιο της ποινικής και της γενικότερης φιλοσοφίας του δικαίου? Ναι, το ζήτημα της σχέσης της κακίας με το δίκαιο είναι σε ένα βαθμό το μεγάλο φιλοσοφικό πρόβλημα της αρετής και της κακίας. Διότι το δίκαιο είναι μια σειρά κανόνων, λογικών κανόνων, που προάγουν, συντηρούν και προάγουν την κοινωνική συμβίωση με έναν τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματα και όλων και να εξασφαλίζει από όλους την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Επομένως είναι ένας χώρος αρετής το δίκαιο καταρχήν. Είναι ένας, σε ευρία έννοια, ηθικός, ένα ηθικό σύστημα. Η κακία αναδύεται, ανακύπτει στις περιπτώσεις που παραβιάζει τον νόμος. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, οι οποίες ας μην τις περιορίσουμε μόνο στην περιοχή του εγκλήματος, και στις παραβιάσεις των άλλων υποχρώσεων που υπάρχουν, των συμβατικών, των άλλων, των πολλών υποχρώσεων που έχουμε όπως αντίστοιχα με τα δικαιώματά μας, υπάρχουν οι κυρώσεις. Εκείνο δηλαδή που χαρακτηρίζει την κακία στο δίκαιο, στη θεωρία του δικαίου, είναι ότι συνάπτεται με μια κύρωση. Ναι, αλλά θα ήθελα να πούμε το, γιατί εγώ είμαι τελείως εμπειρικός σε αυτά τα θέματα, μιλάμε για προθέσεις και λαμβάνονται υπόψη στις κυρώσεις, δεν είναι? Μιλάμε για ηθελημένη ενέργεια. Ναι. Θυμάμαι για αυτές που γίνονται και τα απορισμένες συνθήκες. Αν πούμε λοιπόν ότι την κακία την εννοούμε σαν μια εμπρόθετη, σαν μια σκόπιμη δράση, η οποία έχει σκοπό να παραβιάσει τους κανόνες αυτούς, οδηγούμαστε κυρίως στην περιοχή του εγκλήματος. Και αυτό που αναφέρατε πριν, ότι υπάρχει άποψη ότι αυτό μπορεί να υπάρχει μέσα στη φύση του ανθρώπου,
είναι αποτέλεσμα των συνθήκων των γενικότερων κοινωνικών και ιστορικών ή και των συμβάντων του βίου κάθε ανθρώπου. Είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζεται όπως εξελίσσεται η ζωή και η ιστορία. Νομίζω ότι οι εποχές που αντιμετωπιζόταν πράγματι σε μια δεδομένη κατάσταση. Έχω την εντύπωση ότι για να είμαι ομός, ποτέ κανένα δικαστήριο δεν θα λάβει υπόψη του την σοκρατική αντίληψη ουδής εκών κακός. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη σε καμία περίπτωση. Ότι κανένας με τη θέλησή του δεν είναι κακός. Όταν λέμε διαδίκιο σήμερα, δηλαδή σε όλα τα χρόνια της, που ακολούθησαν της, τη γέννηση του δικαίου και στη σύγχρονη εποχή, μιλάμε για θετικό δίκαιο, για γραπτούς συγκεκριμένους κανόνες και τη λογική αυτών των κανόνων εφαρμόζουν και τα δικαστήρια. Οι κανόνες αυτοί ενδιαφέρονται, τουλάχιστον στην περιοχή να έρθουμε πάλι του εγκλήματος, για την πράξη και εν συνεχεία για την προσωπικότητα του δράστη. Ενδιαφέρονται την πράξη τιμωρούν, είναι το δίκαιο της πράξης. Και με αυτήν την έννοια πράγματι δεν ασχολούνται, αλλά λαμβάνουν υπόψη από εκεί και πέρα, προκειμένου να επιμετρήσουν την ποινή, να αντιμετωπίσουν, να μεταχειριστούν τον κακό. Αντιμετωπίζουν, παίρνουν υπόψη πολλά από τα στοιχεία της ζωής του ανθρώπου και γι' αυτό είναι πολύ γνωστό, ας πούμε, και στους μη νομικούς, ο πρώτερος έντιμος βίος, μια ηθική έννοια που είναι η ηθική διαστροφή του χαρακτήρα. Η απεχθής πράξης, αυτή που δημιουργεί μια αντίδραση. Είναι λοιπόν φανερό ότι καταρχήν ενδιαφέρει η πράξη, γυμνή όπως αναδύεται, και εκεί μέσα αναζητείται και το υποκειμενικό στοιχείο που είναι ακριβώς η πρόθεση, η δολιότητα, η ένταση του δόλου. Ας δούμε λοιπόν ένα πρώτο απόσπασμα και θα απευθυνθώ πια στον άνθρωπο που καλείται να ενσαρκώσει τέτοιους χαρακτήρες. Είναι από τον Οθέλο του Σέξπιρ και φυσικά έναν από τους διασημότερους κακούς στο παγκόσμιο θέατρο, τον Ιάγο. Θα πας για ύπνο. Θα πάω τώρα αμέσως να πνιγώ. Για μένα το μόνο γιατρικό είναι ο θάνατος. Τι ηλίθιος που είσαι! Σ' όλη μου τη ζωή δεν βρήκα ούτε έναν άνθρωπο που να ξέρει να αγαπάει με συνέπεια τον εαυτό του. Εγώ να πάω να πνιγώ για την αγάπη μιας ξυλόκοντας. Να γίνω πίθηκος χίλιες φορές. Και τι να κάνω, ντρέπομαι! Έτσι που με κατάβησε ο έρωτας. Μα δεν μπορώ να το ξεπεράσω, δεν έχω τη δύναμη. Καλά, μη δεν μπορώ. Εμείς ορίζουμε τον εαυτό μας. Μην μου λέτε λοιπόν εμένα δεν μπορώ, δεν θέλω, λέει. Γι' αυτό είναι. Ο έρωτας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απόφαση. Δεν είναι έτσι. Κι όμως έτσι είναι. Έως ήλεκτε. Γίνω άντρας. Άκου ρε, θα πάει να πνιγεί. Έχεις εμένα δίπλα, τι φοβάσαι. Δεν δήλωσα ότι είμαι φίλος. Να με λοιπόν. Τώρα με χρειάζεσαι όσο ποτέ. Έλα και εσύ μαζί σε αυτό το πόλι. Φόρεσε ψεύτικα γένια και μαλλιά να μην γνωρίζεσαι. Μόνο πάρε λεφτά. Πόσο μπορεί να κρατήσει η αγάπη της δυναμόνας για το μαύρο. Πάρε πολλά λεφτά. Η αγάπη του για εκείνη όπως ξαφνικά άρχισε έτσι ξαφνικά και θα τελειώσει. Για μες στη τσάπη σου λεφτά. Οι μαύροι αλλάζουν εύκολα γούστα. Γι' αυτό σου λέω πάρε πάρα πολλά λεφτά. Θα τη βαρεθεί γρήγορα και εκείνη δεν μπορεί, θα το χορτάσει και τότε δεν μπορεί. Θα ψάξει για νεότερο. Θα γίνει δική σου. Άλλο θα πάει να πνιγεί. Κάτι πρώτα δική σου θα τη χαρείς. Και αν είναι γι' αυτό να σε κρεμάσουν, να ανέβεις την κρεμάλα χορτασμένος. Μπορώ να βασιστώ στη φιλία σου. Θα με βοηθήσεις. Στηρίξου σε μένα. Μόνο φρόντισε να πάρεις μαζί σου όλα σου τα λεφτά. Το έχω πει χίλιες φορές και θα στο ξαναπώ. Μισώ τον μαύρο. Το ίδιο και εσύ, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα τον εκδικηθούμε. Τα κέρατα που θα του φορέσει θα είναι χαρά για σένα. Για μένα θα είναι εξαίσιο! Ο καιρός σκυλοπονάει, περίμενα να δεις τι θα ξεράσει. Λοιπόν, τα ξαναλέμε, σε χαιρετώ, τα λέμε αύριο. Θα συναντηθούμε αύριο το πρωί, στο σπίτι μου. Θα έρθω νωρίς. Πού είσαι, Ροντρίγκο? Τι είναι? Μη μου ξαναπείς πως θα πνιγείς, εντάξει? Άραξα γνώμη τώρα. Τρέχω να πουλήσω όλα μου τα χτήματα. Άντε, σε καλό. Τα λεφτά και τα μάτια σου. Ευτυχώς που οι βλάκες περισσεύουν και έτσι είμαι εγώ πάντα βατσωμένος. Μα θα ήμουν για πέταμα αν σπαταλιόμουν με αυτό το κοκοβιό χωρίς αρμέγω το πουγί του. Τον μαύρο τον μισό. Όλοι λένε πως με κεράτωσε, πως πήγε με τη γυναίκα μου. Δεν ξέρω και μόνο που λέγεται μου φτάνει. Μου έχει λέει μεγάλη εμπιστοσύνη. Αυτό βοηθάει. Ο Κάσιος είναι εξαίρετος νέος. Θα είναι το πρόσωπο κλειδί. Να δούμε τώρα πως θα πάρω τη θέση του και πως παράλληλα με αυτό θα εκδικηθώ το μαύρο. Με ένα σπάρω δυο τριγόνια. Πώς όμως, πώς, για να δούμε.
Θα αφήσω να περάσουν μέρες και μετά θα ρίξω στα αυτή του μαύρου το φαρμάκι πως έχουν δίθεν στενή φιλία ο Κάσιος και η γυναίκα του. Με την εμφάνιση που έχει με τα τσαλιμάκια του εύκολα δημιουργεί υποψίες. Είναι γεννημένος κατακτητής των γυναικών. Απ' την άλλη ο μαύρος είναι άνθρωπος απλός, απονήρευτος, με την καρδιά στο χέρι. Κάνει τον τίμιο, σε παίρνει για τίμιο. Το πιάσα. Γεννήθηκε το σχέδιό μου. Η κόλαση και το σκοτάδι θα φέρουν στο φως αυτό το έκτρωμα. Κύριε Παγιοργίου, πώς συγκροτούνται τέτοιοι ρόλοι? Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα στο θέατρο τώρα. Ακούω τη συζήτηση που εξελίσσεται, άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Αργυρόπουλος. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να λέει είμαι κακός. Έτσι, κακό τον λένε οι απέναντί του. Κρίνοντάς τον ανάλογα με το πόσο παραβαίνει τους νόμους της ηθικής τάξης, της κοινωνικής σύμβασης, έτσι. Το να πεις λοιπόν σε έναν ηθοποιό αυτόν παίξει τον κακό ή αυτός είναι κακός, δεν του λέει τίποτα, δεν θα τον βοηθήσει τίποτα. Διότι μία κακή μάνα είναι κακή μάνα για το παιδί της ή για τον άλλον που τη βλέπει. Η ίδια λέει ότι εγώ είμαι μια πάρα πολύ καλή μάνα και προστατεύω το παιδί μου από το κακό που θα του συμβεί, έτσι. Οπότε εκεί μπαίνουν άλλα πράγματα στη μέση και φοβάμαι ότι δεν υπάρχει κακία, έτσι, αν το πάρεις. Με συγχωρείτε που σας διακόψω, αυτό που λέτε είναι άκρος αριστοτελικό. Λέει ο Αριστοτέλης, και αυτό το παραβλέπουμε συνήθως, όταν προχωράει τον ορισμό της τραγωδίας, κάνει μια αρνητική και ταυτόχρονα θετικό ορισμό, λέγοντας ότι είναι μίμησης πράξεως ουχή ανθρώπων. Mm-hmm. Αλλά πράξεως. Δηλαδή τελείως αντίθετο από αυτό που λέμε στο αστικό δράμα. Στο αστικό δράμα λέμε θα παίξουμε τον Ταρτούφο. Θα παίξουμε τον Φιλάργυρο. Δηλαδή εκ των προτέρων αγγέλουμε και λέμε πώς πράττει. Ο Αριστοτέλης λέει να δω πώς πράττει και θα βγάλω συμπεράσματα. Βέβαια. Βέβαια. Αυτή είναι η πιο δύσκολη υποκριτική όμως. Βέβαια. Αλλά το πρόβλημα στον ηθοποιό είναι αυτό. Ότι τι κακό του κάνω. Όπως είναι το ίδιο πρόβλημα στο να το πει σε έναν πατέρα ή σε μία μάνα ή σε έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Ότι κάνει κακό. Τι κακό κάνω, λέει. Δεν το καταλαβαίνω εγώ ότι κάνω κακό. Το να δολοφονήσω έναν άνθρωπο, εντάξει, είναι κακό διότι ο νόμος λέει, ο φόνος κτλ. Κτλ. Αλλά όταν πάμε σε πολύ ιδιαίτερα πράγματα, δηλαδή αυτό που είπατε στην αρχή για τον Ριχάρδο, φαντάζομαι ότι το λέει μέσα στην διάθεσή του να προκαλεί. Η προκλητικότητά του είναι αυτή που λέει, εγώ είμαι κακός. Εκείνος το λέει κόντρα σε μια αισιόδοξη αντίληψη της ζωής. Έχει τελειώσει ο πόλεμος, έχει τελειώσει να πάμε, γίνεται μια ειρηνική πια περίοδος και αυτός νιώθει τελείως άσχημος πολεμάρχος. Κατά κάποιο τρόπο νιώθει ότι δεν μπορεί να ανεχθεί μια εποχή μαλθακότητας κατά κάποιο τρόπο. Εμείς παίζουμε τώρα ένα έργο που υπάρχει η μάνα και η κόρη. Η μάνα λοιπόν λέγεται ότι είναι κακή μάνα διότι το πίεσε το παιδί, το έκανε το παιδί. Η ίδια η μάνα σε όλο το έργο διατείνεται ότι ό,τι κάνει το κάνει μέσα από τα χρηστά της ήθη, μέσα από την ανάγκη της και την αγάπη της για αυτό το παιδί, το οποίο το έχει κομματιάσει βέβαια. Τι να πει στον ηθοποιό λοιπόν τώρα, παίξει την κακιά αυτή. Τι θα πει κακιά. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, έτσι όπως το τοποθετεί. Όντως, κανένας δεν λέει ο ίδιος ότι είναι κακός και φυσικά πάντα, και εδώ θα μας βοηθήσει ο κ. Αργυρόπουλος, συνήθως αυτές είναι και η υπερασπιστική γραμμή, έτσι δεν είναι? Συνήθως. Να έρθουμε κοντά στα πράγματα, να τα δούμε ρεαλιστικά. Πράγματι, η έννοια αυτή του κακού που δηλώνει κακός, που είναι το απόλυτο κακό, μπορεί να είναι εγωιτευτικό είτε ως ένα παράδειγμα ηθικό για να αντιπαρατεθεί στην αρετή και να ιτηθεί από την αρετή, είτε και για λόγους καθαρά δραματουργικούς για να οδηγήσει σε μια κορύφωση, μια σύγκρουση, ένα φόνο ή οτιδήποτε. Στην πράξη η κακία πραγματικά ψηλαφείται σαν εκδήλωση συγκεκριμένων λόγων, αν τη δεις από κοντά πια μικροσκοπικά. Δεν υπάρχει μια κακία αυτό που μπορεί να θεωρήσει κανένας ο άνθρωπος που γεννήθηκε κακός για το κακό που δεν μπορεί να δεν έχει ηθικές αναστολές. Αυτή σε απόλυτο τρόπο δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάτω από δεδομένες συνθήκες μπορούν να εγκληματίσουν. Είναι το γνωστό που λέμε το έγκλημα για το παρκάρισμα. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι γιατί ξεκίνησε αν θα έπρεπε εγώ ή εσύ να παρκάρει. Αυτό είναι δείγμα
φιλοσοφικά μεν στοχαστικά της ανθρώπινης ατέλειας, βέβαια. Είναι η διαμαρτία, έτσι είναι ο άνθρωπος, είναι ατελής. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε πια στο χώρο της κοινωνιολογίας ή της πολιτικής. Ότι οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν καλύτεροι. Ο άνθρωπος είναι εγωιστής. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε εκπαίδευση. Είναι εγωιστής ο άνθρωπος. Η εκπαίδευση ξεκινάει από το δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι μορφώσιμος. Και η αντίδραση του Μάρξ στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι γι' αυτό. Διότι καλλιεργούν τον εγωιστή άνθρωπο του, την ιδιοκτησία. Και υπάρχει σε σχέση με τα πράγματα. Αυτό είναι που δεν πρέπει να καλλιεργείται. Από το απόσπασμα ακούσαμε συνέχεια την αιμονή του Ιάγου ότι χρειάζεται χρήματα. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, νομίζω ενδιαφέρουσα, πάνω στην έννοια του κακού όπως αποτυπώνεται στις θεατρικές παραγωγές, στο θεατρική φιλολογία κατά κάποιο τρόπο. Ήδη είδαμε ένα απόσπασμα από τον Οθέλο και με τον κλασικό, αν θέλετε, τύπο του θεατρικού τουλάχιστον κακού που είναι ο Ιάγος. Αν τα παιδιά θέλουν να πούν κάτι... Εγώ πιστεύω ότι ο θεατρικός χαρακτήρας σαν κακός δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατος. Φυσικά έχει ποικίλες μορφές και αυτό έχει το ενδιαφέρον, το να βλέπουμε πώς αντιδρά αυτός ο άνθρωπος όντας σε εισαγωγικά κακός, γιατί δεν υπάρχει κακός ή καλός, σε γεγονότα και καταστάσεις οι οποίες τον δυσκολεύουν. Και επίσης πιστεύω ότι είναι ο πιο φοβισμένος χαρακτήρας. Ένας χαρακτήρας αυτό κακός. Αυτό είναι ενδιαφέρον, είναι φοβισμένος. Κατά βάθος... Εγώ μια φορά έδωσα έναν αυτοσχεδιασμό σε μια δραματική σχολή, λοιπόν, και ανάμεσα στα διάφορα συναισθήματα που ζητάμε συνήθως να παιχτούν, είπα σε κάποιον: παίξε την κακία. Και μου λέει: δεν νιώθω τίποτα. Είμαι άσπρο πανί. Τι κακία, τι είναι η κακία, μου λέει. Και εκεί σήκωσα τα χέρια ψηλά. Τι είναι η κακία. Εάν του πεις του ηθοποιού: κάνε αυτό κακά, τον έχεις μπλέξει. Αρχίζεις και του λες διάφορα πράγματα που να συνιστούν μια κακή πράξη. Υπάρχει ένα μεταξύ μας ενός σημαντικού μεγάλου Έλληνα ηθοποιού, κ. Παγιοργίου, βιβλίο, του Βασίλη του Αργυρόπουλου. Ένα θλιβερό βιβλίο, ξέρω. Όπου έχει μέσα με σκίτσα πώς θα παίξεις το κακό. Πώς θα παίξεις την πόνη και λέει: ανοίγεις τα μάτια, κάνεις τα χέρια έτσι, κάνεις αυτό. Ένα θέατρο του 14ου αιώνα, υποπτεύω. Και λες: αυτός ο καταπληκτικός άμεσος ηθοποιός που ήταν, εγώ τον είχα δει, τον πρόλαβα. Πώς κατόρθω να γράψει αυτό το βιβλίο. Η τέχνη του ηθοποιού. Κάθε σελίδα είχε μια εκδήλωση. Η ειλικρίνεια, η χαρά, η αισιοδοξία και τα λοιπά. Όταν με σκίτσα κιόλα. Λοιπόν, έχει δίκιο. Θα πάει ο άλλος να μπει σε ένα καλούπι όταν του πει κάτι τέτοιο. Θα μιμηθεί. Θα κάνει πόζα. Θα κάνει πόζα. Λοιπόν, δεν είσαι άδικος προς αυτό. Από μια μεριά βέβαια είναι θέμα και συγγραφέα το πώς θα διαχειριστεί, γιατί υπάρχουν συγγραφείς που είναι το απόλυτο. Υπάρχουν, στο παλιό ρομαντικό θέατρο υπήρχε ο λεγόμενος ραδιούργος. Έτσι ήταν το πράγμα. Αυτός είχε μεγάλη απόδοση βέβαια στην όπερα, έτσι. Είναι ο ραδιούργος. Είναι τελείως αυτό και αυτός προαναγγέλλεται και με ειδικές μπατούτες της ορχήστρας ήδη κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτός είναι... Μάλιστα, χοντρικοί κώδικες κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί πέρα, βέβαια, ρόλησα κι αυτόν. Θα δούμε τώρα ένα δεύτερο, ένα ελληνικό έργο, όπου υπάρχει η έννοια πάλι ενός κακού, που είναι όμως μέσα στις συνθήκες κακός. Είναι ένα έργο του Ψαθά, του Φων Δημητράκης, όπου υπάρχει το αντίπαλο δέος αυτού του πουλημένου πολιτικού της εποχής, ο οποίος τον εκβιάζει κατά κάποιο τρόπο. Θα μπορούσε να είναι ο κακός ως εκβιαστής, ας το πούμε έτσι. Τις προάλλες έτσι λέγε ψώνησα με μεγάλη ποσότητα μακαρόνια για τους Γερμανούς. Κράτησα κι εγώ μερικά, κατά τα άλλα δηλαδή, ήταν περίφημα, αλλά σε ένα από τα πακέτα βρήκα, πώς θα σας το πω, να, ετούτη τη χειροφοβίδα. Μπορώ να σας την επιστρέψω. Ευχαριστώ. Έτσι μαγειρεύετε εσείς τα μακαρόνια. Στο μερικά στο μάτια μου. Σαν το δικό μου, προπάντως θα το δει. Αυτή η χειροκομίδα δεν ανοίξε μας.
Και το κατάστημά μας δεν κάνει τέτοια λάθη. Τι συμβαίνει, κύριε Φερνάκη? Ήρθε να μας πιάσετε ή απ' έξω και στάγω? Όχι, θα πω ένα μικρό αστείο. Πολλά αστεία μας κάνετε τελευταία, κύριε Ζαρελάκη. Πολλά. Χαιρόμαστε που αποτελούμε το αντικείμενο της ευθυμίας σας και λυπόμαστε κατάκριτα που δεν έχουμε κι εμείς την δυνατότητα για την ώρα να σας απαντήσουμε μια αστεία. Είμαι φίλος σας, Παρπαλαιονάκο! Είσαι ένας προδότης. Είμαι ένας πατριώτης. Γι' αυτό προδώσα τα παιδιά. Γιατί θα πρότειζα τα παιδιά, κύριε Λεωρίδα, και δεν θα πρότειζα εσάς. Ξέρω μήνες ώρα λεπτομερό στην δράση σας. Από το κατάστημα αυτό εφοδιάζεται με τον εξυπνότερο τρόπο ολόκληρη την τρίτη μεναρχία των αντατών με τρόφιμα και όπλα. Πειράτε μου το κανένας άνθρωπός σας, τίμια. Όχι. Θέλετε να σας πω το δρομολόγιο σας? Τα εμπορεύματα αυτά ταξιδεύουν κανονικά. Αθήνα Πάτρα με άδειες πλαστές. Από την Πάτρα περνάνε στο Κλειονέρι, από εκεί φτάνουν στο Αγρίνι. Εκεί ο οργάνωσή σας τα στέλνει στο βουνό. 6 μήνες τώρα γίνεται αυτή η ιστορία κάτω από τη μύτη των Γερμανών. Όλα σας τα είδη δεν φτάσαν αφικτά. Φτάσαν. Μην ψάχνετε λοιπόν σε μένα το προδότη. Είναι άλλος. Ποιος? Του συσκομπώ. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της επίσκεψής μου. Μήπως έχει από κάτω κανένα χειροκοπήτα? Όχι. Για την ώρα. Πες. Ποιος είναι λοιπόν? Ο πρόεδρος. Ο αδερφός σας. Ο Δημητράκης. Ναι. Τι σατανικό σχέδιο καταστρώνεται πάλι, κύριε Σαρλάκη? Εσάς, κανένα κύριε καθηγητά. Ό,τι έκανα ήταν ένας τρόπος για να σας δείξω ότι δεν είμαι εχθρός. Δουλεύω για την ίδια υπόθεση. Μόνο που οι δρόμοι μας είναι διαφορετικοί. Διπλός κατάσκοπος. Δικαιώθηκα απολύτως. Είσαι ένας προδότης, λέει, ένας πατριώτης φωνάζει. αυτή είναι η πιο δύσκολη ρόλη. Ναι, όταν λέω διπλώς, όχι με την έννοια η διπλή κατάσκοπη, αλλά τελικά αυτοί που είναι, υπηρετούν δύο φεντάδες κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Αυτό παίζεται δύσκολα. Προέχει για να βγει, χωρίς να είναι συμβατικό και σχηματικό, θέλω να πω. Θα μπορούσε να παιχθεί πολύ μιλίχια, πολύ λεπτά, πολύ ηρωνικά. Ο καθένας διαλέγει μία μορφή. Αυτό ήταν μία έντονη μορφή, ας πούμε, για να φανεί πάρα πολύ το προδοτικό. Εγώ δεν μένω όμως εκειμένο σε αυτό που έλεγα πριν και που το αποδεικνύει αμέσως η σκηνή. Αυτό το είσαι ένας προδότης, είμαι ένας πατριώτης, είναι αυτό που θα πεις έναν ηθοποιό. Άντε να του πεις παίξε τον προδότη ή παίξε τον πατριώτη. Μπορεί να τα διαχωρίσει αυτά τα δύο πράγματα. Εγώ λέει κάνω καλό στην πατρίδα μου. Αυτό ξέρω. Τώρα αν το κάνω από εκεί, αν το κάνω από εδώ, αυτό είναι δικό σου θέμα. Έτσι. Αυτή είναι και η δυσκολία, νομίζω. Αυτό δεν σημαίνει όμως πάντα στην ιστορία. Ούτε στη ζωή. Έτσι δεν είναι? Ή όχι? Υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις στη δικαιοσύνη? Καθημερινά είναι. Πριν το υπενυχθήκατε που είπατε για την υπερασπιστική, τακτική, τα ελαφρυντικά, οι επιβαρυντικές περιστάσεις. Είναι πράγματι ένα διαρκές από σκέψεις, από κριτήρια, τα οποία έχουν και μια σχετικότητα. Είναι η βασική σου τοποθέτηση. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην είσαι βέβαιος ποιο είναι πράγματι το ενάρετο και ποιο είναι το κακό. Είτε εξαρτάται κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες που γίνεται. Υπάρχουν πράξεις οι οποίες νομιμοποιούνται ακριβώς διότι γίνονται έτσι. Ας πούμε στη θεωρία του δικαίου υπάρχουν και καταστάσεις πέρα του τεθειμένου δικαίου που έρουν τον άδικο χαρακτήρα μιας πράξης. Είναι άδικη μεν πράξη, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας ηθικής πίεσης. Η απήχηση της Αντιγόνης είναι στην παράδοσή μας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες περιπτώσεις που παραβιάζει τον νόμο, αλλά δεν είναι άδικη πράξη, γιατί
επέλεξες, έκανες μια ηθική επιλογή, μια δύσκολη ηθική επιλογή. Ο χορός την Αντιγόνη κάποια στιγμή προσπαθεί να την κατατάξει στην εκτός ορίων. Δηλαδή περεύει στα όρια. Ναι, είναι και αυτό χορός, κάποια στιγμή. Είσαι έξω από τα όρια. Πέρατε, όπως είναι. Οπότε έχουμε να κάνουμε μια άλλου είδους. Στη ζωή όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο σχηματικά ή αν θέλετε δεν είναι τόσο αν θέλετε, ισορροπημένο όπως είναι στη θεατρική πράξη, έστω και αν μιλάμε για την κωμωδία, έτσι. Διότι ο συγκεκριμένος εδώ κατάσκοπος είναι διπλός κατάσκοπος. Αλλά φυσικά και στις δύο περιπτώσεις δεν υπηρετεί καμία από τις δύο πατρίδες. Τον εαυτό του υπηρετεί. Σίγουρα. Είναι τελείως άλλη η λογική. Ο ψαθάς έτσι το βλέπει. Ένας άθλιος άνθρωπος ο οποίος παίζει διπλό παιχνίδι για να, πώς λένε, για να κερδίζει και από τις δύο μεριές. Δεν υποδύεται τον αντίπαλο, τον εχθρό για να κερδίσει ουσιαστικά η άλλη πλευρά που υπερασπίζεται. Σε καμία περίπτωση. Οπότε είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση, θα λέγαμε. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πάρα πολλοί που υπηρετούν δύο διαφορετικές ιδεολογίες, δύο διαφορετικούς αφεντάδες ή δύο διαφορετικά συμφέροντα. Όμως όλοι υπηρετούμε τον εαυτό μας τελικά. Δεν είναι μόνο ο κακός ή ο καλός και ο δίκαιος και ο άδικος. Ο καθένας τον εαυτό του υπηρετεί, τον εαυτό του καλύπτει, τον εαυτό του προωθεί. Δεν μπορεί να πιστέψει ο ίδιος ότι είναι άδικος. Πάμε στο πει ο κύριος Αργυρόπουλος πάρα πολύ καθαρά. Ο κ. Παπαγεωργίου θέτει ένα ζήτημα. Το ποινικό δίκαιο θεωρείται το θετικότερο του θετικού δικαίου. Με την έννοια δεν υπάρχει έγκλημα και ποινή, αν δεν το λέει ο νόμος. Τίποτα άλλο. Πέραν αυτού δεν υπάρχει τίποτα. Παρόλα αυτά όμως, θεωρείται ότι πρέπει να έχει και μια ηθική δικαιολόγηση το να προβλέψεις ότι αυτή η πράξη είναι έγκλημα και ότι τιμωρείται. Αυτό ακριβώς, αυτή η θεμελίωση που αναζητείται η ηθική, επιβεβαιώθηκε ιστορικά σε αυτόν τον τρομερό αιώνα που τέλειωσε πριν 10 χρόνια, όπου είδαμε πράγματι αγριότητες, βαρβαρότητες που, μπροστά στις οποίες εξεγείρεται η ανθρώπινη συνείδηση, στο όνομα ιδεών, αξιών, διαφόρων. Κλασικό είναι το ναζιστικό καθεστώς και οι πρακτικές του. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση λέμε ότι δεν μπορεί το δίκαιο να οδηγηθεί σε έναν ακραίο ηθικό σχετικισμό. Ότι από τη σκοπιά μου κάνω το καλό. Εγώ θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου πώς. Σφαγιάζοντας ένα μέρος του πληθυσμού της. Γιατί αυτό πιστεύω ότι βοηθάει την πατρίδα. Αυτός ο ηθικός σχετικισμός δεν μπορεί να έχει σχέση με κάτι ουσιαστικότερο που είναι η ιδέα της δικαιοσύνης. Η ιδέα της δικαιοσύνης είναι το ίσον, το προσήκον, το ορθόν, αυτές οι έννοιες που είναι διάχυτες μέσα στη ζωή μου. Δεν μπορεί το θετικό δίκαιο λοιπόν να οικοδομηθεί ερήμην οποιασδήποτε ηθικής αξίας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ισχυρίζεται ότι υπηρετεί ταυτόχρονα δύο αφεντάδες και τον έναν και τον άλλον, δύο πατρίδες ή οτιδήποτε, ότι οι επιλογές συνεπάγονται ευθύνες. Αυτή είναι και η έννοια της ευθύνης, η σχέση της πράξης με το αποτέλεσμα. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν και ουσιαστικά εκεί πράγματι καθημερινά αντιμετωπίζονται οι υποθέσεις των παραβατών του νόμου. Η παράβαση του νόμου γίνεται από ιδιοτέλεια, όπως λέει και ο κ. Παπαγεωργίου. Το πιο συνηθισμένο είναι μια μορφή ιδιοτέλειας προκειμένου να εξυπηρετηθεί το ιδιωτικό συμφέρον σε άλλο. Και για άλλα κίνητρα πολλές φορές μέσα σε συνθήκες βρασμού, ψυχικής ορμής και τα λοιπά, όλα αυτά. Αλλά το βέβαιο είναι ότι έχουν ως βάση, αν δηλαδή πει κανένας τι είναι έγκλημα, είναι αυτό που δημιουργεί μια ηθική εξανάσταση γενικότερη. Αυτή που ξεπερνάει τη φυσική αίσθηση της επίοικιας που λες εντάξει έκανε κάτι ας μην τον τιμωρήσω. Όταν αυτό ξεπεραστεί είναι έγκλημα πια. Και αυτό είναι το ουσιαστικό κριτήριο του εγκλήματος. Έτσι στη ζωή πρέπει κανένας να αναζητήσει όχι πια το απόλυτο κακό, σε αυτό νομίζω είμαστε σύμφωνοι, αλλά τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις του. Αυτήν δηλαδή τη σκόπιμη παραβίαση είτε των δικαιωμάτων των άλλων, του άλλων είτε των δικαιωμάτων του συνόλου. Έχουμε μια περίπτωση τώρα, θα παραπέμψουμε στον βασιλιά Λίρ του Σέξπιρ, όπου υπάρχει, όπως ξέρετε, μια σχέση ενός νόφου και ενός γνήσιου παιδιού.
που ήταν μια μεγάλη μόδα του παλιού θεάτρου αυτή. Ότι ο νόθος έφερε ένα είδος κακίας εξαιτίας της μη νομιμοποίησης, ας πούμε, της γέννησής του και ταυτόχρονα σε ένιωθε ως παρίας, κατά κάποιο τρόπο. Τόσο που έχουμε και μερικές ακραίες μορφές του σιγηρού προσωπείων, ας πούμε, κτλ. Που ο ένας είναι με τους φτωχούς και ο άλλος είναι με τους πλούσιους. Και είναι δίδυμοι κιόλας αυτοί. Είναι ακραία μορφή. Είναι δίδυμοι. Όπως είναι και στους ληστές του Σίλερ. Οι ληστές του Σίλερ είναι δίδυμα αδέρφια. Ο ένας είναι Αντάρτης, που είναι ένας Ρομπέν των Δασών, και ο άλλος είναι Τύραρος. Λοιπόν, αυτές είναι οι ακραίες μορφές. Εδώ έχουμε να κάνουμε βέβαια με άλλου είδους. Μεγάλο φύγη θα έλεγε ένας προσέγγισε. Ας δούμε το κομμάτι αυτό. Φύση, μόνη μου θεά, εσένα οφείλω να υπηρετώ. Γιατί λοιπόν να πάω με την ηθική τους και να αφήσω να μου στερούν τον κόσμο οι κοινές προλήψεις. Γιατί είμαι κάπου 14 φεγγάρια πίσω από έναν αδερφό. Και γιατί νόμος. Απόκλητος γιατί. Μήπως τα μέλη μου δεν είναι εύπλαστα. Ο νους μου γενναιόδρο και όλο το σχήμα μου εξίσου αληθινό με τον βλαστό μιας ευυπόλυτης κυρίας. Γιατί να έχουμε το στίγμα του απόκλητου. Είμαστε όλοι απόβλητοι εμείς οι νόθοι. Εμείς που παίρνουμε από την κρυφή λαγνία της φύσης πλάσιμο και πάθος πιο σφοδρό από ένα ολόκληρο κοπάδι ηλιθίων που σπέρνονται σε βαρετά, αμουντά, κατάκοπα κρεβάτια. Λοιπόν, γνήσιέ μου. Αδερφέ μου, πρέπει να αποκτήσω τη γη σου. Η αγάπη του πατέρα μας δεν ξεχνίζει νόθο από γνήσιο. Ωραία λέξη. Γνήσιος. Καλά λοιπόν. Καλέ μου γνήσιε. Μόνο να βρει το στόχο του αυτό το γράμμα που σοφίστηκα και πάει. Ο νόθος Έντμοντ έριξε το γνήσιο. Και έτσι πλουτίζω και δοξάζομαι. Νομίζω, κύριε Γερόπουλε, ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, προύστερη άρνηση ακόμα και της λουμπροζιανής θεωρίας. Ξεκινάει λέγοντας ότι η φύση ουσιαστικά είναι η γνησιότητα και αυτό είναι παιδί της φύσης και όχι των συμβατικών γαμήλιων κρεβατιών. Εκεί είναι τελείως διαφορετική. Άρα αυτός υπερασπιζόμενος τη δική του αρετή πιστεύει ότι την οφείλει στην γνησιότητα της φυσικής του καταγωγής σε σχέση με τα συμβατικούς γάμους, τα παιδιά που γεννιούνται στα κρεβάτια της καθημερινής σύμβασης. Η φυσική αντίληψη και για τον έρωτα, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι η κύρια αιτία της κακίας, με την έννοια που την βιώνουμε κάθε μέρα, οι εκδηλώσεις κακές, οφείλεται βασικά σε εξωγενείς παράγοντες και όχι τόσο σε μια προδιάθεση του ανθρώπου. Είναι τόσο πιεστικές οι συνθήκες της ζωής και τόσο δύσκολο να δοθούν οι ορθές απαντήσεις σε προβλήματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Κάθε μέρα όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα δεν μπαίνει μονοσήματο, είναι πολυεδρικό πολλές φορές. Και εκεί είναι πράγματι που δημιουργείται. Και να μου επιτρέψετε να έχω μια έτσι παλιά μου παρατήρηση να αντιθέσω ενώπιόν σας. Για μένα ένα πρόσωπο πραγματικά τραγικό είναι η Κλυτεμνίστρα. Η Κλυτεμνίστρα είναι καταδικασμένη και από τους ποιητές και από όλους. Σκότωσε τον άντρα, τον έσυρε μέσα και τον έσφαξε. Η Κλυτεμνίστρα είναι αυτή που αυτός ο άνθρωπος σκότωσε την κόρη της. Είναι αυτός που γυρίζει με την ερωμένη του. Για αυτήν πραγματικά και το λέει πράγματι ο ποιητής, εκεί είναι έτοιμος και το λέει. Είναι ένα πρόσωπο που οι επιλογές είναι εξαναγκασμένες σε μεγάλο βαθμό. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο τον βλέπει μετά από 10 χρόνια περισσότερα, που έχει σκοτώσει την κόρη της.
Και κουβαλάει μια νεότερη ερωμένη μέσα στο σπίτι και ζητάει μάλιστα να την περιποιηθούν. Είναι εξαιρετικό. Ένα τώρα με τον Βασιλιά Λύρη, ένα άλλο πραγματικά τραγικό πρόσωπο. Η Κορδέλη. Η Κορδέλη απλώς γιατί θέλει να είναι έντιμη, στενοχωρεί τον πατέρα. Τι μπορούσε να πει, θα σε αγαπάω όλη τη ζωή. Γέρος είσαι, θα πεθάνει σε λίγο, θα σε αγαπάω όσο κανέναν άλλο. Δεν το λέει. Η εντιμότητά τη δεν τη επιτρέπει, λέει: σ' αγαπάω, σ' τα χρωστάω όλα, αλλά από εδώ και πέρα θα διαλέξω έναν άνθρωπο, αυτόν θα αγαπάω. Αυτό πάλι είναι ένα πρόσωπο τραγικό με την έννοια ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που η αξιοπρέπειά της, ο αυτοσεβασμός της δεν της επιτρέπει να φύγει σε αυτό το, να προσφύγει στο κατά συνθήκη ψεύδος, να τον χαϊδέψει τον γέροντα πατέρα και να πει έδωπα. Επειδή, πρέπει να επειδή εκεί υπήρχε και αντάλλαγμα. Ένα βέβαια, διάλειμμα, και δεν το δεύτερο και τελευταίο μας διάλειμμα, θα ήθελα να επανερχόμενοι να κουβεντιάσουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Όμως, αυτές οι θεωρίες που περνάνε εδώ και που ανατρέπονται με την σύγχρονη λογική, ας πούμε, ενός θετικού δικαίου, επηρέασαν ανθρώπινες συνειδήσεις. Πολλές φορές λέει. Υπήρχαν άνθρωποι που ανεβήκαν στην πυρά. Γιατί θεωρήθηκαν κακοί. Έτσι, ότι ήταν φορείς του κακού, του δαίμονα και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το. Ότι κάποια στιγμή, γι' αυτό μιλάμε για καθρέφτης κοινωνίας, είναι μια εποχή που αυτά περνάνε μέσα. Ο Άμλετ. Θα το δούμε μετά, αλλά δεν θα είναι το αποσπάσμα μας. Δεν δέχεται να σκοτώσει τον Κλάβδιο την ώρα που προσεύχεται, γιατί αν τον σκοτώσει τότε θα πάει στον παράδεισο. Και περιμένει να τον δει στα αιμόμικτα κρεβάτια. Λοιπόν, κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο τελευταίο και τρίτο μέρος μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μπαίνουμε στο τελευταίο και τρίτο μέρος της εκπομπής μας και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας πάνω στην έννοια, τη γενική έννοια του κακού, όπως αντανακλάται αυτό στην θεατρική διαχρονία, ας το πούμε, των έργων. Έχουμε δει μερικά αποσπάσματα, θα δούμε άλλο ένα ακόμα. Και είχα θέσει πριν το ερώτημα, εάν τελικά, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που ήδη πρώτο ετέθη, αν μου επιτρέπετε να το υπενθυμίσω, ετέθη πρώτα από τους σοφιστές. Από τον αντιφόντα, το η έννοια του θέση και του φύση, όσον αφορά την παράβαση των νόμων. Το ότι αυτό που είναι θέση μπορείς κάποια στιγμή να τιμωρηθεί για αυτό. Το φύση όμως ουσιαστικά δεν μπορεί να το κρύψεις οτιδήποτε. Το να πέσει από τον πέμπτο όροφο, ή το σε είδαν ή δεν σε είδαν, έχει παραβεί στους κανόνες. Από την μεριά όμως μπορεί να κλέψει να μην σε δούνε. Οπότε κάποια στιγμή δεν έχει ποινικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, από τότε έχει τεθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς όλα ετέθησαν τότε τις περισσότερες φορές. Και θα τελειώσουμε με ένα απόσπασμα από τον Άμλετ και μετά θα ήθελα, αν και τα παιδιά θέλουν να πούνε κάτι. Πράξη. Είναι βρωμένη και η ορισμή της φτάνει ως τους ουρανούς. Βαραίνει πρώτη η προπατορική κατάρα ο φόνος του αδερφού. Και αν έχω διάθεση και επιθυμία για πρόσωπη, είναι η ενοχή πιο δυνατή και δεν φωτίζει. Μάτι και αυτό το καταραμένο χέρι είναι πνιγμένο σε αίμα δερβικό. Δεν έχουν οι ουρανοί γλυκιά βροχή να το ξεκλίνουν και να το κάνουν πάλευκο σε φόλιο. Ποιος είναι ο σκοπός της προσευχής? Να εξασφαλίσει τη συγχώρεση. Όμως την προσευχή να επικαλεστώ. Κύριε, συγχώρεσε το πικρό έγκλημά μου. Αυτό δεν είναι δυνατό, αφού ακόμα πολλά πάνω του εγκληματώσουν τις αιχείες, το στέμμα, τη φιλοδοξία και τη βασία. Με άραγε στην αλήθεια δυνατό η άφεση της αμαρτίας να αφήσει το κέρδος της ακλήματος. Σε αυτόν εδώ τον ξεπεσμένο κόσμο, ο αμαρτωλός μπορεί καμιά φορά δικαιοσύνη να αποτρέψει με χέρι φορτωμένο από κλεισά. Τα ίδια της αμαρτίας τα ωφέλη, το ποδί και αυτό να εξαγοράζουν κάποτε τον νόμο. Όμως έτουτα δεν περνούν στον ουρανό. Δεν έχει εκεί εξαγορά. Εκεί οι πράξεις και απέναντί μας αδιασύνονται. Και εμείς οι ίδιοι τα καταθέτουμε όλα ως την τελευταία λεπτομέρεια, φέρνοντας γύρω. Και τώρα η απομένει τη δύναμη να δοκιμάσουν τις εγκάλυμες. Ο μαύρη απελπισία, ο καρδιά και από το θάνατο πιο μαύρη, ο ψυχή παγιδεμένη πώς προσπαθείς να δραπετεύσεις, σε σφίγγουν τα δεσμά σου πιο σφιχτά. Γόνατα πεισμωμένα γονάτιστε και καρδιά σφιγμένη σαν το άτσαρ. Γίνουν για λίγο μαλακοί σαν τους μισθούς
νεογέννητου μωρού. Ίσως να πάνε όλα καλά. Επιτυχή που είπα πριν που ο Άμλετ θυστάζει να τον σκοτώσει, ακριβώς γιατί βρίσκεται σε αυτή. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα της μετάνοιας. Τι γίνεται με αυτό στο ποινικό δίκαιο? Πώς λαμβάνεται υπόψη η μετάνοια? Η μετάνοια βέβαια αποτελεί δάνειο για το δίκαιο που έρχεται κυρίως από τον χριστιανισμό και που μιλάει για την εξιλέωση. Εκεί βέβαια στην παράδοση τη φιλολογική έχει παίξει ενδικό ρόλο και το έγκλημα και τη μωρή, όπου το θέμα τοποθετείται ακριβώς σε αυτή τη βάση. Ότι το ζητούμενο είναι να υπάρξει εσωτερική κάθαρση ανεξάρτητα. Όμως το δίκαιο και αυτό που ενδιαφέρει κοινωνικά όλους μας είναι οι πράξεις που βλάπτουν τους άλλους. Δεν είναι η αρετή ή η κακία σε μια απόλυτη μορφή, είναι οι πράξεις που βλάπτουν τους άλλους. Είτε ατομικά, είτε ακόμα χειρότερα συλλογικά. Η απόλυτα κακή τελικά είναι εκείνη που συνδέονται με εγκλήματα πολέμου, με εγκλήματα γενοκτονίας. Αυτή είναι η απόλυτα κακή. Γιατί ακριβώς οι πράξεις τους έχουν τεράστιες συνέπειες. Το άλλο σε ένα επίπεδο τώρα ηθικό και το πώς βιώνει καθένας, είναι ζήτημα αυτογνωσίας, κριτικής, όλα αυτά τα πράγματα που τα είπε και ο Σοκράτης και κατέληξε να πιει το κόνιο. Ο Σασεβής μάλιστα στους νόμους, αυτός με έδωσε το τυπικό παράδειγμα συμμόρφωσης. Εγώ θα πιω το κόνιο γιατί αν δεν το πίνε θα ήμουν αντίθετος σε όσα έχω διδάξει ως τώρα. Γι' αυτό θα το πιω, γιατί πιστεύω ότι είμαι ένοχος. Γι' αυτό δεν ήταν το θέμα της ενοχής ή της μετάνοιας, ήταν ο σεβασμός του νόμου που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί ως κατεξοχήν ηθικό θέμα. Το να συμμορφώνεσαι στον νόμο είναι ηθικό προπαντός ζήτημα. Δεν είναι, γιατί ακριβώς έχεις και τη δυνατότητα να ξεφύγεις ή να μην ξεφύγεις. Αν όμως είναι το δεις στην μορφή με την οποία πρέπει να πορεύεται κανένας, εδώ βάζω το πρέπει, γιατί βέβαια η ηθική, η δεοντολογία, το δίκαιο έχουν μέσα πολύ έντονο το δίκαιο του δέοντος. Είναι ακριβώς αυτό, το να το κάνεις με την συνείδηση την περιφουκαντιανή, με τον εσωτερικό μας ηθικό νόμο. Υπάρχει βέβαια και μια παράμετρος, η οποία φτάνει στην αθάρρυκα, στην ηρωνία. Θυμάμαι στο Γαπτάν Μιχάλη του Καζαντζάκη, κάποια στιγμή όταν κάνουν τα γλέντια τους οι κριτικοί κάπου στα υπόγεια μέσα, κλείνονται και πίνουν και τρώνε, έχουν φωνάξει και έναν Τούρκο μουσουλμάνο, την Αφεντίνα, την Φεντίνα, ο οποίος τρώει χοιρινό. Και του λέει, δεν τρέπεσαι. Εσύ αφού απαγορεύει θρησκεία σου, λέει, άμα δεν αμαρτήσω, πώς θα μετανιώσω? Έχεις να πεις κάτι, Λευτέρη? Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε υπήρχε διάκριση καλού, ας πούμε, ήρωα και κακού ήρωα. Από τα αρχαιότερα χρόνια, ας πούμε, στο θέατρο. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και ένας λίγο μηχανισμός ταύτισης του δέκτη. Όσον αφορά να γίνει πρότυπο, ας πούμε, ο καλός χαρακτήρας και προς αποφυγή πράξη του κακού χαρακτήρα. Όντως, από τον Όμηρο ξεκινάει αυτό. Ο Θερσίτης, παραδείγματος χάρη, είναι ένα πρότυπο κακή συμπεριφοράς, ο οποίος όμως φτάνει κάποια στιγμή να λειτουργεί σχεδόν και θετικά, διότι η κακία του κάνει στο να ξεμπροστιάσει την, ας το πούμε, την υποκρισία των ηγετών κάποια στιγμή. Τραβάει το χαλί των ηγετών κατά τα πτάματα. Ουσιαστικά είναι θρασίτατος από την μεριά, αλλά όντως αποκαλύπτει του Αγαμέμνον, ξέρω εγώ, την αναζωνία. Και είναι άλλου είδους πολλές φορές. Το κακό μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσει ως αποκαλυπτικό ή όχι. Θυμάμαι έναν παλιό πρωταγωνιστή του ελληνικού κινηματογράφου, της Φίνος Φίλμ, ο οποίος έλεγε, εγώ δεν θα παίξω ποτέ κακό άνθρωπο στον κινηματογράφο. Ακόμα και αν το φινάλε είχε λίγο κακία, λίγο άρνηση, λίγο αυτό, το διέγραφε και έλεγε, θα αλλάξουμε φινάλε.
αυτό ήταν μια ηθική πράξη δική του, δηλαδή φοβόταν ότι θα ταυτιστεί. Θεωρούσε αυτό ότι θα χάσει το κοινό του, αν βγει καλά. Καταπληκτικό. Είναι πολύ ωραία τάκη. Μια έννοια υποκριτική. Είναι πάρα πολύ ωραία τάκη για να τελειώσουμε, γιατί φτάσαμε δυστυχώς στο τέλος τη εκπομπή. Ευχαριστώ και τα παιδιά, ευχαριστώ και εσάς που είστε απόψε παρόντες. Ευχαριστούμε και τους θεατές μας που μας ανέχτηκαν. Καλή σας νύχτα. Thank you.